Έχω κάνει, το κάνεις πολύ καλά. Ναι, το έχουν πάντως, δεν ξέρω αυτές που κάνουν μαζί παρέα, τι παθαίνουν. Ναι. Και η Ζέτα δηλαδή, που είναι, κάνει παρέα με τη Σμαράγδα, ναι, που τη ρωτάνε και αυτή για αν θα κάνει κάθε χρόνο πρωινό. Είναι ένα κομμάτι αυτό. Ποιος θα ξυπνάει το πρωί. Δεν έχουν άδικο. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι είναι ηθοποιοί περισσότερο. Όχι, είναι, ρε παιδί, όχι, είναι καθαρά ηθοποιοί και το άλλο το κάνουν πλάσ. Ναι, ρε παιδάκι, δεν έχει σημασία τώρα. Κάνουμε διάφορα πράγματα πια. Δεν υπάρχουν εποχές που ήταν ένα. Νομίζω πως αισθάνονται πιο ασφαλείς να παρουσιάζουν κόνσεπτ και όχι κάτι ίσως ζωντανό. Ο καλός ο ηθοποιός. Πρόσχετη θα πεις. Ναι, καλύτερα να μην το πω. Μπράβο. Θα ξαναπάρει τηλέφωνο, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Μισό λεπτό, να πάρουμε τη Ζέτα. Η Ζέτα δεν έχει πει που είναι και φίλη ότι αισθάνεται επί μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνει κόνσεπτ. Το έχει πει η κοπέλα. Ναι, η Σμαράγδα κόνσεπτ δεν είναι αυτό, δεν πατάει πάνω σε εδώ κάτι. Εδώ η Σμαράγδα όμως είναι και ότι αυτό είναι γραμμένο. Σου είπε, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω ζωντανό. Ναι, δεν έχει κάνει ζωντανό. Έχει είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι και κόνσεπτ που σημαίνει ότι είναι ωραία, πολύ ωραίο. Γιατί... Μας πει η Φέη για τους καλούς ηθοποιούς. Γιατί είναι ένα παράμετρο της έκθεσης. Δηλαδή σε ένα τέτοιο κόνσεπτ, που είναι και κόνσεπτ, είναι και βιντεοσκοπημένο, δεν είναι τόσο το να βγάλω τον εαυτό μου προς τα έξω. Δεν υπάρχει έκθεση σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο υπάρχει σε μια ζωντανή εκπομπή. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, δίκιο δεν έχει. Εντάξει, γιατί ναι. Η Σμαράγδα για παράδειγμα μαζεύεται με φίλους, παίζει επί τραπέζια σπίτι. Γιατί που τα ξέρετε όλα αυτά, Ευαγγελία. Έχει τύχει να παίξουμε και μαζί. Α, η Σμαράγδα ανοίγεται με τις παρέες, να προσέξει. Το πρωινό είναι άλλο, το πρωινό είναι πρωταθλητισμός. Είναι άλλη φάση το πρωινό. Παιδιά, τώρα να σας πω και κάτι μεταξύ μας, ας πούμε. Ναι, για πες. Το πρωινό είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε όλοι πρωινό. Τον εαυτό μου πρώτο βάζω. Μπράβο. Δεν είναι εύκολο. Θέλει κάτι. Δεν είναι για. Δεν είναι. Α! Δεν είναι. Με τσιμπάει, παιδιά. Ας κατέβει ο κύριος Κυριακού. Δεν είναι για όλο τον κόσμο το πρωινό. Θέλει κάτι συγκεκριμένο. Και το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί, ας πούμε, και ο Μάρκος που έκανε πέρυσι, που είναι ηθοποιός. Είναι και... άλλη κατηγορία ο Μάρκος όμως. Τι είναι? Άλλη κατηγορία. Φέτος είναι άλλη κατηγορία. Γενικά είναι άλλη κατηγορία. Θα σας πρόξω από το σκαμπό. Γιατί όταν κάνει και θέατρο ο Μάρκος, κάνει και μόνος του. Δηλαδή, ξεφεύγει από ένα κείμενο, παίζει με το χειρό. Εννοώ ότι εγώ πήγα από τον ηθοποιό. Εκτίθεται και στις παραστάσεις του. Όχι, δεν έχει ένα συγκεκριμένο κείμενο. Στις παραστάσεις. Εκτίθεσε μέχρι εκεί που σε παίρνει, δηλαδή στο ρόλο και ο Μάρκος το ανοίγει, γιατί επικοινωνεί και με τον κόσμο. Αυτό. Αλλά είναι άλλο κομμάτι, δεν είναι ακριβώς ο χαρακτήρας του στο πρωινό, στο καθημερινό βασικά και ειδικά στο πρωινό. Δεν μπορείς να μην βγάλεις στοιχεία του χαρακτήρα σου. Ναι. Οι εκπομπές αυτές που έχουν ένα πολύ γενικότερο κόνσεπτ, ένα πάνω κάτω, όπως είναι οι πρωινές εννοώ, ή το Σπάτα Live, ή το Λόγο TV's, για να μην λέμε τα οτιδήποτε αυτά που δεν έχουν κόνσεπτ, έχει να κάνει με την προσωπικότητα αυτού που είναι το κάνει. Είναι προσωποκεντρικές. Και είναι και η προσωπικότητα. Αν δεν έχεις να βγάλεις κάτι, μην το κάνεις. Ενώ τα άλλα που είναι ΑΒΓ, καλησπέρα, πάμε να δούμε αυτό, ήρθε εκείνο, ναι, ένας καλός παρουσιαστής μπορεί να το υπηρετήσει. Νομίζω λοιπόν ότι οι ηθοποιοί, όταν πάνε να παρουσιάσουν, επειδή υπάρχει όλο αυτό το ηθοποιήστικο και θες να κάνεις και πολλά πράγματα μαζί, που μπορεί μερικές φορές να είναι too much για το πρωί. Το έχω ζήσει μία φορά με τον πρωινό καφέ. Αυτό. Προχωράμε. Άκουσες τι είπε, το φίδι με το τζιν. Εσύ τι είπε άλλα όμως. Τι τη είπα άλλα όμως εγώ. Τι είπε άλλα στο διάλειμμα. Δεν στο διάλειμμα όμως. Για τις επιλογές της. Θα σε φτιάξω. Λοιπόν,